Λένε ότι το όνομα κάποιου είναι ο πιο γλυκό ήχο στα αυτιά αυτού του ατόμου. Και σκέψτε πώ νιώθει εσύ όταν γνωρίζει κάποιον που έχει το ίδιο όνομα με σένα. Δεν νιώθει μία άμεση σύνδεση. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το πώ μπορεί να βελτιώσει άμεσα τι κοινωνικέ σου δεξιότητε εστιάζοντα σε έναν τομέα. Στο να θυμάσαι τα ονόματα των ανθρώπων που γνωρίζει. Θα μοιραστώ μαζί σου τρει ιδέε που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να μην ξεχάσει ποτέ ξανά το όνομα κάποιου. Το βίντεο ξεκινάει τώρα! Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζή, δημιουργός του GreekCoach.gr και συγγραφέας του νέου βιβλίου «Ακαταμάχητη στην επικοινωνία» Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξη online και offline. Πριν μιλήσουμε για αυτέ τι τρει ιδέε που θα σε βοηθήσουν να βελτιώσει τι κοινωνικέ σου δεξιότητε, θα ήθελα να σου ζητήσω να κάνει εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί, πάντα και το κουδουνάκι για να ενεργοποιήσει τι ειδοποιήσει. Ανεβάζω ένα νέο βίντεο κάθε μία με δύο εβδομάδε. Και αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, θα θέλω να σου ζητήσω να κάνει ένα like και επίση να μου γράψει τα σχόλια. Εσένα σου είναι εύκολο ή δύσκολο να θυμάσαι τα ονόματα των ανθρώπων που γνωρίζει. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε αυτέ τι τρει ιδέε. Και η νούμερο ένα είναι η εξή. Επανάλαβε το όνομα που άκουσε. Όταν συναντά κάποιον για πρώτη φορά, είναι σημαντικό να δείξει ότι δίνει προσοχή και ότι ενδιαφέρεσαι να το γνωρίσει. Ένα τρόπο για να το κάνει αυτό είναι να επαναλάβει το όνομά του μόλι το ακούσει. Για παράδειγμα, γνωρίζει μια κοπέλα και σου λέει Είμαι η Μαρία. Οπότε Γεια σου Μαρία. Πολύ απλά. Πριν λίγε μέρε ήμουν στο κλικί και έρχεται ένα μου λέει: Είσαι ο Θοδωρή Αραμπαζή. Λέω: Ναι, σηκώνω με το σπάτο, μου δίνουμε το χέρι. Του λέω το όνομά σου, μου λέει Πέτρο. Γεια σου, Πέτρο, χάρηκα πολύ. Οπότε τι έκανα, επανέλαβα το όνομά του. Αυτό βοηθάει στο να αποτυπωθεί καλύτερα το όνομά του στη μνήμη σου. Σκέψου πόσε φορέ έχει γνωρίσει κάποιον, συστήνεστε, σου λέει το όνομά του και με το που στο λέει το ξεχνά κατευθείαν. Οπότε αν έχει την πρόθεση να το επαναλάβει μόλι το πει, τότε αυτό σε βοηθάει και στο να το ακούσει, αλλά και στο να το θυμηθεί τελικά. Επιπλέον, δείχνει στο άτομο αυτό ότι δίνει προσοχή και νοιάζεσαι. Και κάτι ακόμα σχετικά με το να επαναλαμβάνει το όνομα που άκουσε, μπορεί να το επαναλαμβάνει περισσότερε φορέ από μία. Δηλαδή να πει Γεια σου, Πέτρο, χάρηκα πολύ. Ωραία, μία στην αρχή λοιπόν. Και μετά με στη συζήτηση μπορεί να πει Πέτρο, από πού είσαι ή Πέτρο, με τι ασχολείσαι. Και στο τέλο που θα χωριστείτε τέλο πάντων, μπορεί να πει Πέτρο, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Αυτό. Δύο-τρει φορέ, αν το πει, είναι αρκετέ για να θυμάσαι το όνομά του. Νούμερο 2. Συσχέτισε το με κάτι. Αν δυσκολεύεσαι να θυμηθεί το όνομα κάποιου, δοκίμασε να το συσχετίσει με κάτι άλλο που γνωρίζει. Για παράδειγμα, αν γνωρίσει κάποιον που λέγεται Θοδωρή, έτσι, μπορεί να σκεφτεί ότι είναι δώρο Θεού. Ε, είμαι, τι να κάνουμε. Ή αν γνωρίζει κάποιον που λέγεται Ανδρέα, μπορεί να σκεφτεί τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μια διανοητική σύνδεση που το κάνει λίγο πιο εύκολο τελικά να το θυμάσαι. Πριν σου πω και το νούμερο 3, για να βελτιώσει τι κοινωνικέ σου δεξιότητε σίγουρα θα βοηθούσε το να έχει αναπτυγμένα τα χαρακτηριστικά. Που έχουν όσοι θεωρούνται χαρισματικοί στην επικοινωνία. Και για αυτά ακριβώ τα χαρακτηριστικά μιλάω στο νέο μου βιβλίο, που είναι σε ηλεκτρονική μορφή και λέγεται Ακαταμάχητη στην Επικοινωνία. Στο βιβλίο αυτό μιλάω για τι δεξιότητε που έχουν όσοι θεωρούνται χαρισματικοί στην επικοινωνία, είναι 10 διαφορετικέ δεξιότητε, εξηγώ με συγκεκριμένα παραδείγματα πώ μπορεί να εφαρμοστεί η κάθε δεξιότητα, και στο τέλο κάθε δεξιότητα έχω αντικείμενο δράση όπου σου λέω τώρα έμαθες αυτό, κάνε αυτό, έμαθες εκείνο, κάνε το άλλο για να μπορέσεις με πρακτικό τρόπο να αποκτήσεις και εσύ αυτές τις 10 δεξιότητες επικοινωνίας. Για να δεις περισσότερα για το βιβλίο μου, μπε στο greekcoach.gr κάθετος δεξιότητες. greekcoach.gr κάθετος δεξιότητες. Και νούμερο 3, γράψε το όνομα. Εάν εξακολουθεί να δυσκολεύεσαι να θυμηθεί το όνομα κάποιου, ε τότε γράψτε το. Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να ενισχύσει το όνομα κάποιου στη μνήμη σου και να το κάνει πιο πιθανό να το θυμάσαι. Μπορεί να γράψει το όνομα αυτού του ανθρώπου σε ένα χαρτί ή ακόμα και σε μία σημείωση του κινητό σου ότι πήγα εκεί και σε αυτό το μέρο γνώρισα τον τάδε. Απλώ φρόντισε να κρατήσει κάπου πρόχειρη αυτή τη σημείωση, ώστε αν χρειαστεί να ανατρέξει αυτήν. Το να θυμάσαι το όνομα κάποιου είναι ένα σημαντικό μέρο του χτιστήματο ισχυρών σχέσεων. Χρησιμοποιώντα αυτέ τι ιδέε και κάνοντα ενεργή προσπάθεια να θυμάσαι το όνομα κάποιου που μόλι γνώρισε, μπορεί να σε βοηθήσει να βελτιώσει τι κοινωνικέ σου δεξιότητε και να κάνει μια εξαιρετική εντύπωση στα άτομα που γνωρίζει. Μπορεί να χρειαστεί λίγη προσπάθεια και εξάσκηση, αλλά αξίζει τον κόπο. Αν έφτασε ω εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like. Επίση, κάνει εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί. Πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει τι Βάλε σε εφαρμογή τι σημερινέ τρει αυτέ ιδέε. Γίνε καλό στο να θυμάσαι τα ονόματα των ανθρώπων που γνώρισε. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλι το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίση, δε οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Θα βρει το link στην περιγραφή.